άρα υπάρχω, φωνάζω, άρα ζω. Πρόδρομος Κοψανίδης στο μικρόφωνο και στη κάμερα. Πάμε για ένα ακόμα live stories 2 με τίτλο το Great Reset του Facebook και το Internet 2. Πριν ξεκινήσουμε όμως με όλα αυτά, σήμερα στάλθηκαν τα πρώτα, τα πρώτα αποτελέσματα του τεστ διάγνωσης ψυχής. Αυτό το τεστ έχουμε ξαναπεί ότι δημιουργήθηκε από εμένα και άλλους γνωστούς και μη ερευνητές, πολύ καλούς στο είδος τους, σε μια προσπάθεια τα τελευταία δέκα χρόνια να δημιουργήσουμε αυτό το τεστ κατόπιν γνώσεις εξερεύνησης, ταξιδιών, απόκρυφα, μη απόκρυφα κείμενα κλπ κλπ κλπ. Να πω το ότι για να γραφτεί, για να κάνει κάποιος το τεστ πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να είναι γραμμένος Σαν μέλο στο GR Discovery και για να είναι γραμμένο στο GR Discovery χρειάζεται μία συνδρομή 12 ευρώ το χρόνο, 1 ευρώ το μήνα. Μπορεί να γραφτεί στο 23 13 25 18 20. 23 13 25 18 20 Δευτέρα με Παρασκευή μετά τι 10 η ώρα το πρωί και θα λάβει το τεστ για να το κάνει. Το σημαντικό όμως δεν είναι το ότι πολλοί από εσάς έχετε πάρει τα πρώτα αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι ότι αυτοί με όμικρον γιώτα το αυτή που πήρανε θετικό το τεστ, δηλαδή το ότι έχουν ψυχή, λάβανε, κρατηθείτε εδώ, λάβανε και την πρόσκλησή τους για την εισδοχή τους στο τάγμα της ζωής. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα την πω ξανά ότι όποιος δεν λάβει μέχρι την Κυριακή το αποτέλεσμά του να τσεκάρει στα σπαμ και στα ανεπιθύμητα στο φάκελο spam και ανεπιθύμητα και αν δεν υπάρχει ούτε και εκεί τη Δευτέρα το πρωί να καλέσει στο 23, 13, 25, 18, 20. Λοιπόν, τρέχω, 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 τρέχω. Ακόμα και αυτοί που δεν λάβαν το τεστ να τσεκάρουν στα spam και στα ανεπιθύμητα εάν δεν είναι εκεί τη Δευτέρα το πρωί να πάρουν τηλέφωνο. Λοιπόν, τρέχω, 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 τρέχω. Γιατί τρέχω και τρέχω? Γιατί... Για πάμε, τα απόκριφα του διχτύου της Μήτρα. Ένα νέο βιβλίο, δικό μου βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο μου, το οποίο έχουν ξεκινήσει ήδη προπαραγγελίες, έτσι από την προηγούμενη εβδομάδα, όποιοι για να μην ξαναδημιουργηθούν πάλι προβλήματα του τύπου έχει αργήσει το βιβλίο μου, έγινε επιστροφή, δεν με βρήκαν, δεν με έκαναν κλπ 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 έτσι ας πάρουν στο τηλέφωνο που βλέπουνε την Δευτέρα με Παρασκευή να κάνουν την προπαραγγελία τους 10 ευρώ για αυτούς που δεν είναι μέλη, 8 ευρώ για αυτούς που είναι μέλη όπως το λέει και ένας φίλος τζάμπα πράγμα έτσι τι είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο αυτό το βιβλίο είναι η ανάλυση όλων των live stories όλων των live stories των οποίων ξεκινήσαμε από το πρώτο, από τα εκτροφή ανθρώπων μέχρι και πριν λίγο καιρό με έξτρα πληροφορίες και περισσότερο ανάλυση και περισσότερη ανάλυση έτσι μην μου πει κανένας μη μου πει κανένας μετά Ά, το παρήγγειλα και περιμένω ένα μήνα να το πάρω εγώ ε, ε, ξηγούμε από τώρα Κάζει το προπαραγγελία και τέλος του μήνα θα χτυπήσουν το κουδούνι και θα σας το φέρουν 10 ευρώ για αυτούς που δεν είναι μέλη 8 ευρώ για αυτούς που είναι μέλη Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο boom. Από τη Δευτέρα δεν θα μπορείτε να προπαραγγείλετε όσοι δεν το έχετε κάνει μόνο το δικό μου βιβλίο, αλλά και πιανού άλλου. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, boom. Λοιπόν, από τη Δευτέρα θα μπορείτε να προπαραγγείλετε και το πρώτο βιβλίο, και είμαι στην περήφανη θέση που το ανακοινώνω, το πρώτο βιβλίο του Χρήστου του Κασταμονίτη, η ανίποτη ιστορία της ανθρωπότητας, βιβλίο 1. Έτσι, από τη Δευτέρα, λοιπόν, από τις 10 η ώρα, μέχρι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι στις 8, έτσι, μέχρι στις 8 μπορείτε να προπαραγγέλνετε το βιβλίο του Χρήσου του Κασταμονίτη, ειδικά γι' αυτό μη μου πείτε μετά κάνω δύο μήνες για να το πάρω, έτσι. Μη μου πείτε κάνω δύο μήνες για να το πάρω, σπάστε τα τηλέφωνα. Δεν φταίω εγώ, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για να το σηκώσουμε. 10 ευρώ για όσους δεν είναι μέλη, 10 ευρώ για όσους δεν είναι μέλη, 8 ευρώ για αυτούς που είναι μέλη το βιβλίο του Χρήστου. Σε περίπτωση που κάποιος πάρει και τα δύο, δηλαδή και το δικό μου και του Χρήστου, μισό λεπτό να βγάλω και το δικό μου να το δούμε, έτσι θα το πάω από αυτή την πλευρά, τέλεια. Λοιπόν, και, και τα δύο τα βιβλία θα υπάρχει, δηλαδή ή 20 ευρώ για κάποιον που δεν είναι μέλη και τα δύο τα βιβλία ή 8 και 8 16 ευρώ για αυτούς που είναι μέλη όποιοι πάρουν και τα δύο θα υπάρχει και κρατήστε το αυτό και κρατήστε το αυτό θα υπάρχει ένα super duper super δώρο super duper δώρο το οποίο θα το επιμεληθώ προσωπικά εγώ. Σούπερ ντουπερ δώρο για όποιον πάρει και τα δύο. Όποιοι έχουν κάνει προπαραγγελία το δικό μου και προπαραγγείλουν και του Χρήστου ή όποιοι τα προπαραγγείλουν και τα δύο μαζί από Δευτέρα, εγώ προσωπικά, πρόδρομος Κοψανίδης, θα επιμεληθεί ένα σούπερ ντουπερ δώρο για αυτούς που θα πάρουν και τα δύο. Το δώρο θα έχει σχέση με το τάγμα της ζωής. Θα είναι ένα αντικείμενο του τάγματος της ζωής. Εγώ είπα και αμαρτία ουκ έχω και όπω σα ξαναλέω, μην φτάσει τέλο του μήνα και μου λέτε θα περιμένω ένα μήνα, θα περιμένω δύο μήνε, θα περιμένω τρει μήνε. Από τη Δευτέρα, σπάσε τα τηλέφωνα και κάντε χαμό. Από εδώ. Τα απόκριφα του διχτή τη Μήτρα, το δικό μου. Και από εδώ, η ανίποτη ιστορία τη ανθρωπότητα, Χρήσο Κάντε χαμό. Είναι δεν είναι μέλο δέσπινα, θα πάρει το δώρο αν πάρει και τα δύο. Είναι δεν είναι, θα πάρει και τα δύο. Κάντε χαμό, σπάστε τα τηλέφωνα. Και οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο τη Δευτέρα και θα είναι και από Θεσσαλονίκη, έτσι οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο από Δευτέρα και θα είναι από Θεσσαλονίκη, θα πάρουν τρεις φανταστικές προσκλήσεις για το μεγάλο μας event τη Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Θέατρο Κήπου δεν χρειάζεται ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ούτε πιστοποιητικό νόσησης είναι σε ανοιχτό χώρο έτσι οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο να προπαραγγείλουν και είναι από Θεσσαλονίκη θα πάρουν τρεις δωρεάν εντελώς δωρεάν προσκλήσεις από τις εξαντλημένες γιατί όσοι μας παρακολουθείτε και στο facebook δεν υπάρχουν έχουν εξαντληθεί λοιπόν εντάξει τώρα σας λέω τα καλά σας δίνω και δώρα θα σας κάνω και μια παρατήρηση πριν πάμε στο θέμα μας ποια είναι αυτή η παρατήρηση είναι λίγο χαζό προσέξτε τώρα είναι λίγο χαζό είναι λίγο χαζό να παίρνω εκατοντάδες like στο προσωπικό μου προφίλ στο προσωπικό μου facebook να παίρνει εκατοντάδες like επί δύο ο Χρήστος ο Κασταμονίτης στο δικό του το facebook έτσι και να μπαίνω στη σελίδα του GRD στο facebook και να βλέπω 10, 20, 30, 40, 50 like σε κάθε δημοσίευση γιατί έτσι δείχνετε τη στήριξή σας τη δωρεάν στήριξή σας με ένα like και μια κοινοποίηση στα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα το κομμάτι της έρευνας και είναι πίσω από όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε. Έτσι τι δείχνετε τη στήριξή σας. Γιατί ένα like είναι. Δεν είναι τίποτα. Γιατί όταν βάζουμε θέματα τα οποία κάνουν τζις βγαίνουν κάποιοι από κάτω και λένε τα δικά τους. Γιατί. Για μπείτε και πατήστε. Για μπείτε και πατήστε. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα υπάρξει και ανακοίνωση σχετικά με την εκδήλωση της Τετάρτης, αν θα υπάρξει live μετάδοση, σίγουρα θα ανέβει μετά, μην με ρωτάτε γι' αυτό, απλά αν θα υπάρξει live και λοιπά θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, πριν λίγες μέρες το facebook το κοινωνικό δίκτυο αυτό το οποίο εν μέρη μάλλον όχι εν μέρη, το facebook είναι το δίκτυο το οποίο έχει δύο πόλους μέσα του το κακό και το καλό εκ της του είναι κακό αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως αυτή τη στιγμή τώρα που κάνουμε και για καλό. Πριν λίγες μέρες λοιπόν το Facebook μαζί με, τα άλλα, με τις άλλες εταιρείες που ανήκουν στο Facebook, δηλαδή το Instagram και το WhatsApp έπεσε και έπεσε για 6 ώρες περίπου. Ούτε το 6 είναι τυχαίο έτσι σε κάποιες περιοχές για 6 ώρες σε κάποιες περιοχές για 9 ώρες και πάει λέγοντας το 6 κρατήσε το όμως βγήκανε πολλοί και είπανε χακαρίστηκε χίλια μύρια όσα το facebook δεν χακαρίστηκε και επειδή πολλοί μπορεί να λένε ότι ό,τι κλειδώνει και ξεκλειδώνει, το Facebook δεν μπορεί να χακαριστεί. Το ίδιο το Facebook, δεν μιλάω για προφίλ άλλων ανθρώπων, έτσι, προς Θεού. Το ίδιο το Facebook δεν μπορεί να χακαριστεί. Τι έγινε τώρα. Λοιπόν, Πάμε να ξεκινήσουμε με τα, με τα boom. Θα ξεκινήσουμε και θα πάμε 11 χρόνια πριν. 11 χρόνια πριν ο Μαρκ Ζούκεμπερκ Ζάκεμπερκ, πείτε τον όπως θέλετε, βγαίνει σε μια πολύ μεγάλη ημερίδα η οποία μεταδιδόταν και live για μία συνέντευξη. Το πρώτο πλάνο που βλέπουμε εδώ είναι από αυτήν τη συνέντευξη είναι 11 χρόνια πριν, δηλαδή το 2010. Έτσι, το 2010. Για όσους έχουν μνήμη, για όσους έχουν μνήμη, το 10 ήταν η χρονιά η οποία ξεκίνησε αυτή η μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έπεσε σε πάρα πολλές χώρες και δυστυχώς έφερε τα αποτελέσματα τα οποία ξέρουμε. Εκεί λοιπόν δεν βγήκε ούτε με πουκάμισο, ούτε με γραβάτα, βγήκε με το τζιν του, το τίσερ του, το μπλουζάκι του δηλαδή και με μία ζακέτα. Κάποια στιγμή και ενώ ήταν μέσα στο κόλπο και η παρουσιάστρια και ο παρουσιαστής του ζήτησαν να βγάλει αυτή τη ζακέτα έτσι γιατί στη πλάτη της υπήρχε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο το βλέπουμε εδώ ή μάλλον προσπαθούμε να το δούμε γιατί είναι το χέρι της παρουσιάστριας. Αυτά ξαναλέω γίνανε το 2010. 11 χρόνια πριν η Αναστασία με διορθώνει, λέει το 2008, για μένα το ίδιο είναι έτσι. Όπου σε αυτό εδώ το σύμβολο έχουν υποθεί πάρα πολλά. Θα το δούμε και αναλυτικότερα. Έτσι θα, τα, θα το δούμε και αναλυτικότερα αυτό το σύμβολο Εδώ βλέπουμε ότι όλοι ήταν μέσα στο κόλπο Για βγάλε μας Μαρκ να δούμε την ζακέτα σου Α oh, η ζακέτα έχει ένα ωραίο σύμβολο που το ήξερες αφού το φορούσα Δεν το ήξερα ήμουνα και εγώ μέσα στο κόλπο Λοιπόν αυτή εδώ τώρα είναι η ζακέτα Έτσι αυτή λοιπόν είναι η ζακέτα. Αυτή λοιπόν η ζακέτα που τη βλέπουμε τώρα. Θα δούμε και λίγο καλύτερα το σύμβολο. Είναι αυτό εδώ. Έτσι. Το πήγαμε σταδιακά για να δούμε αυτό το σύμβολο. Λοιπόν, αυτό το σύμβολο βλέπουμε ότι, βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα στο κέντρο του έχει μία πλαγιαστή εξάλφα στο κέντρο του έχει μία πλαγιαστή εξάλφα. Πλαγιαστή εξάλφα. Αυτή η πλαγιαστή εξάλφα ξέρουμε όλοι ότι τι είναι, είναι η ένωση μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού, του καλού και του κακού, η απόλυτη ισορροπία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Στο κέντρο έχει το 2010, τη χρονολογία δηλαδή του τότε Από πάνω ένα βελάκι Graph Με ε, πέντε βελάκια που δείχνουν το 2010 Από κάτω έχει το platform Με κάτι σαν υδρόγειο σφαίρα που ίσως θυμίζει λίγο την Αμερική με πάλι πέντε βελάκια. Δεξιά έχει το stream, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα με το σήμα του messenger και πάλι 5 βελάκια. Και τι γράφει αυτό το σύμβολο, making the world open and connected. Κάνε τον κόσμο ανοιχτό και ένωσε τον τέρμα κάτω στο βελάκι έτσι υπάρχει το λογότυπο του φίλου το ότι κάποιος μας έχει κάνει έτοιμα φιλίας με το ένα λοιπόν πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε 15 βελάκια τα οποία στρέφουν προς το 2010 το πρώτο και το πιο σημαντικότερο είναι να τα προσθέσουμε. Και πάμε 2010 και 2015, 2025. Η ημερομηνία που μας δίνει το βιβλίο της ζωής. Το βιβλίο της ζωής, το 2025. Έτσι, το ξέρανε και αυτοί αυτό το περιβόητο το 2025. Αυτό το περιβόητο το 2025 μας το δείχνει εδώ πέρα πόσο όμορφα. 5, 10, 15 βελάκια προστίθονται στο 2010. Ενδιαφέρον. Τώρα, το Making the World, έτσι, το δημιούργησε τον κόσμο, Φτιάξε το κόσμο. Κάντο όπω θε εσύ. Έτσι. Μα μιλάει για ένα νέο κόσμο. Για ένα νέο κόσμο. Γιατί το να δημιουργήσουμε κάτι πρέπει να το δημιουργήσουμε από το μηδέν. Έτσι. Αλλιώ δεν υπάρχει δημιουργία. Αλλιώ υπάρχει ανακαίνιση. Το making. Έτσι. Μα δηλώνει το πρώτο πράγμα που είπαμε. Τον κόσμο. Μπράβο. Το open, τώρα προσέξτε λίγο, το open, για όσους είχατε δει το live με την Eurovision, αυτό το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί μας το ρίξανε από παντού, το σήμα της Eurovision το φετινό ήταν το open. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει το open από το 2010. Καταρχήν να σας πω ότι η λέξη open σε κύκλους με κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις που εκτελούν κυρίως μονοπάτια του κακού παίζει πάρα πολύ σαν λέξη και παίζει και πάρα πολύ όχι μόνο σαν λέξη έτσι, αλλά και σαν μότο τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλές χώρες και σε διαφημίσεις και, 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 και σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο το ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε κανάλι μέσω ενημέρωσης το οποίο ονομάζεται Open. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω σε αυτό, θα το κρατήσω για μια άλλη εκπομπή. Τώρα θα μου πείτε όλα αυτά στο σήμερα τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει έτσι. Τα γνωρίζουμε. Το μόνο πράγμα το οποίο το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι η τελευταία λέξη. Η οποία τελευταία λέξη είναι το connected. Έτσι. Αυτό δεν το είχαμε μέσα σε όλα αυτά τα οποία παρακολουθούσαμε και αναλύαμε όλα αυτά σε όλες αυτές τις εκπομπές και τα τελευταία δύο χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτό που λέγεται κορονοϊός. Αυτό δεν το είχαμε. Γι' αυτό θέλω να το κρατήσετε. Αυτήν τη λέξη, το connected, θέλω να το κρατήσετε. Έτσι, αύριο που θα ανέβει η εκπομπή στο YouTube μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε και μόνοι σας το σήμα αυτό και θέλω να μου στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις αλλά και τη δικιά σας ανάλυση για αυτό το, το σήμα και πάμε να το ξαναδούμε για τελευταία φορά και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, στο φόρουμ αυτό φωνάζουν το Μάρκ, του λένε βγάλε τη ζακέτα σου, βγάζει αυτό στη ζακέτα του, όπου υπάρχει ένα σύμβολο από μέσα. Για φέρει να το δούμε αυτό το σύμβολο, το αναλύουν, το κάνουν, να τη ζακέτα του Μάρκ, να το και το σύμβολο. Το κάναμε μια πρώτη ανάλυση, θέλω να το κρατήσετε, δεν είναι τυχαίο, έτσι, κρατήστε το. Κάντε την ανάλυση σας και θέλω να μου τη στείλετε. Λοιπόν. Και φτάνουμε στο σήμερα όπου πέφτει πολύ ώρα το Facebook. Βγήκανε πολύ και είπανε ότι έχασε γύρω στα 7 με 8 δις που ήταν τόσες ώρες κάτω Έτσι. Και όπως λέει και η φίλη μου Φωτεινή, μέρα 25 και λοιπά και λοιπά. Γιατί έπεσε το Facebook. Το Facebook έπεσε για να κάνει το δικό του Great Reset. Να κάνει τη δικιά του μεγάλη επανεκκίνηση. Όταν επανεκκινούμε έναν υπολογιστή, αναλόγως με το πόσα δεδομένα και το πόσο φορτωμένος είναι ένας υπολογιστής και το πόσα αρχεία θέλει να φορτώσει, κάνει τον ανάλογο χρόνο από τη στιγμή που θα πατήσουμε το κουμπί μέχρι το να ξαναβγεί προς τα έξω. Αυτό το πράγμα λοιπόν έκανε και το Facebook. Έκανε τη δικιά του επανεκκίνηση. Και γιατί έκανε τη δικιά του επανεκκίνηση. Πρώτη, το είχατε ακούσει πολλά χρόνια πίσω, όσοι με παρακολουθούσατε στο νέο ε, για το ίντερνετ 2 και μάλιστα είχαμε πει μαζί με τον Νίκο τον Κόνο σε μια συνέντευξη αν δεν κάνω λάθος το 12 ή το 13, πρώτη φορά μιλήσαμε δημόσια για το ίντερνετ 2. Βλέπετε ότι ο κορονοϊός, εσκεμένα φυσικά, έστρεψε τα πάντα προς το ίντερνετ. Δηλαδή, κλειστά μαγαζιά, πάρτε επιδότηση να κάνετε e-shop. Τι είναι το e-shop? Το e είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο Ακόμα και κάποια στιγμή να κλείσουν εντελώς τα καταστήματα, θα μπορείς από εκεί πέρα να ψωνίζεις. Το πιστοποιητικό σου, το οποίο μπορείς, με, αν έχει ίντερνετ, τσουπ, να τεστάρεις τον άλλον και να του δώσεις πρόσβαση μέσα στο χώρο σου ή οπουδήποτε αλλού επιθυμείς. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει ίντερνετ. Οι διαδικασίες γίναν απλούστερες. Δεν χρειάζεται να πά σε μια δημόσια υπηρεσία πλέον όλα όλα γίνονται μέσω του διαδικτύου. Όλα γίνονται μέσω του διαδικτύου. Δεν χρειάζεται καν το να πά στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε δουλειές όπως το Zoom, όπου το ίντερνετ σε βοηθάει το να δουλέψεις, να μάθεις και να εξελιχθείς θεωρητικά. Το ίντερνετ όμως λειτουργεί και ανάποδα, δηλαδή ότι δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν έχεις πιστοποιητικό νόσησης, δεν θέλεις να κάνεις rapid test. Δεν μπορείς να δεις μια ταινία στο κινηματογράφο. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει το Netflix, υπάρχουν όλα αυτά, όλες αυτές τις πλατφόρμες που μπορείς να μπει και να απολαύσει μια ταινία μέσα από το σπίτι σου. Πώς? Από το ίντερνετ. Δεν μπορείς να πας στο γήπεδο. Πληρώνεις τη συνδρομή σου και βλέπεις μέσα από το ίντερνετ τους αγώνες. Είσαι αντιδραστικό στοιχείο και θέλεις να πας κόντρα σε αυτούς που κάνουν όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να βγεις και να αντιδράσεις. Μπαίνεις στο ίντερνετ και αντιδράσεις. Όλος αυτός λοιπόν ο όγκος της πληροφορίας γιατί μέχρι πρότινος κοιτάξτε λίγο τώρα τη διαφορά γιατί μέχρι πρότινος εμείς και μόνο εμείς τους δίναμε τη δυνατότητα να γνωρίζουν το τι και το πώς πώς είμαι για καφέ τσουπ το βάζω κάνω tag τον εαυτό μου είμαι για καφέ πάω να φάω τσουπ το ανεβάζω, πάω να φάω, τσουπ, τραβάω μία σέλφι, την ανεβάζω, ξέρουν οι άλλοι που είμαι. Μέχρι λοιπόν πριν από δύο χρόνια, εμείς δίναμε την πληροφορία στο μεγάλο αδελφό. Πλέον, η ζωή μας Και αυτό που ονομάζουν, ονομάζουν κάποιοι Great Reset ή αυτό που ονομάζω εγώ η νέα νέα τάξη σε υποχρεώνει να έχεις όλη σου τη ζωή όχι επειδή εσύ το αποφασίζεις αλλά επειδή εάν δεν το κάνεις δεν θα μπορέσεις να ζήσεις να έχεις λοιπόν όλο τον εαυτό σου και όλη σου τη ζωή στο μεγάλο αδελφό. Ο μεγάλος αδελφός όμως όπως έλεγε και ο George Orwell δεν αποθηκεύει μόνο τα στοιχεία σου, πρόσεξε, δεν αποθηκεύει μόνο τα στοιχεία σου. Τι άλλο κάνει, πάμε και διαβάζουμε. Δεν θα πω τι πηγή γιατί υπάρχει σχεδόν σε όλα τα site. Τίτλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να απαγορεύσει τη τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Και διαβάζω. Η Ευρωβουλή καλεί τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσουν τη τεχνολογία αυτοματοποιημένης αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους χώρους και να θέσουν αυστηρούς κανόνες της νοημοσύνης ε, τεχνητής από την αστυνομία. Η λογική πίσω από την απόφαση που υπερψηφίστηκε με ψήφους 377 υπέρ και 248 κατά είναι πως οι πολίτες πρέπει να παρακολουθούνται, πρόσεξε τι λέει, πρέπει να παρακολουθούνται, πρέπει να παρακολουθούνται, μόνο όταν είναι ύποπτοι για κάποια παράνομη ενέργεια. Υπάρχει ανησυχία για την αλγοριθμική προκατάληψη της τεχνητής νοημοσύνης και, και καλούν τόσο σε νομική προστασία όσο και σε ανθρώπινη επίβλεψη για να αποφευχτεί η διάκριση καθώς υπάρχουν στοιχεία πως τα συστήματα που βασίζουν την αναγνώριση σε τεχνητή νοημοσύνη έχουν, πρόσεξε, σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τις εθνικές ομάδες μειονότητας, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τους ηλικιωμένου και τις γυναίκες. Αρχίζετε και καταλαβαίνετε τώρα γιατί όλοι αυτοί βγήκανε μπροστά με το κορονοϊό. Αναπτύχθηκαν οι γυναικοκτονίες, πρέπει να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένου. δίνουμε χώρο στους ΛΟΑΤΚΙ, δίνουμε χώρο στις εθνικές ομάδες μειονότητας, Δείτε τι ωραία που αρχίζουν και κολλάνε όλα τα πράγματα. Και συνεχίζουν. Πρόσεξε, για όλους τους υπόλοιπους η Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέτοια της. Στα τέτοια της, Αυτή είναι η, 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 δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι νοιάζεται για αυτές τις ομάδες, για αυτές τις τέσσερις ομάδες. Για κανέναν άλλο. Δηλαδή για τα παιδιά, που πλέον το κάθε παιδί έχει από ένα κινητό και από ένα facebook. Ούτε καν. Ούτε καν. Δεν, δεν νοιάζεται για τα παιδιά. Για κανέναν. Νοιάζεται όμως για τις εθνικές ομάδες μειονότητας, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Αυτό. Και προχωρά. Οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι διάφανοι, ανιχνεύσιμοι και επαρκώς τεκμηριωμένοι με χρήση open source όπου είναι δυνατόν. Για αυτούς που γνωρίζουν λίγο παραπάνω πράγματα στη τεχνολογία και στα προγράμματα, το open source είναι μια ανοιχτή πηγή που προσέξτε μπορεί να επέμβει ο καθένας. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε μία απόφαση που παράγει νομικές επιπτώσεις που του αφορούν ή τους επηρεάζουν σημαντικά και βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών. Επιπλέον η Ευρωβουλή καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει τις ιδιωτικές database αναγνώρισης προσώπου όπως αυτή στις Clearview τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιούν ήδη ορισμένα αστυνομικά σώματα στην Ευρώπη, καθώς και την κατάργηση της αστυνομικής πρόληψης, η οποία είναι βασισμένη σε συμπεριφορικά δεδομένα. Καλή επίσης για την απαγόρευση του κοινωνικού πιστοτικού συστήματος. Τι σημαίνει όλο αυτό. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει και δεν είναι τυχαίο το ότι λίγες μέρες μετά το ότι έπεσε το Facebook η Ευρωπαϊκή, η Ευρωβουλή καλή, καλή την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το πράγμα που προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα το κάνει γιατί ήδη και στην Αμερική και στην Κίνα η αναγνώριση προσώπου λειτουργεί και πώς λειτουργεί ότι όταν θα ανεβάσεις μια φωτογραφία δικιά σου στο facebook το facebook όπου είναι η πρώτη εταιρεία αναγνώρισης προσώπου σε παγκόσμιο επίπεδο καταλαβαίνει ποιος είσαι σε ταγκάρι αλλά ταυτόχρονα από πίσω χαρτογραφεί εσένα τον ίδιο πως με όλα αυτά τα οποία έχεις υποχρεωθεί και όχι επειδή το θέλεις εσύ έχεις παραχωρήσει. Σε δεύτερο στάδιο που αναφέρει εδώ πέρα μέσα είναι ότι μέχρι πρότινος με το ίντερνετ 1 μόνο εάν έκανες μία παράνομη πράξη και κατόπιν ζήτησης της αστυνομίας, της εκάστοτε αστυνομίας να δώσει προσωπικά σου δεδομένα το facebook σε κάποιες συνθήκες μπορούσε να τα δώσει. Τώρα όμως με το Ιντερνετ 2, μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, επειδή θα θεωρήσε ταραχοποιό στοιχείο ή θα θεωρήσε ή θα θεωρήσε επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και όχι μόνο, θα μπορεί όλο αυτό το περιεχόμενο το οποίο σε ακολουθεί να δίνεται στην ασφάλεια, στην αστυνομία αλλά προσοχή, προσοχή και σε ιδιωτικές ομάδες παρακολούθησης και αστυνόμευσης δεν μένει όμως μόνο εκεί το ίντερνετ 2 όλες αυτές τις ημέρες και όλους αυτούς τους μήνες βλέπουμε μια προσπάθεια μια προσπάθεια από τις ελληνικές τράπεζες αλλά αυτό είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι αλλά κυρίως από τις ελληνικές τράπεζες να προσπαθούν να δώσουν δάνεια σαν να γυρίζουμε στην εποχή πρόκρισης που να βέρτα τα δάνεια. αλλά πώς σου λέει μην έρχεσαι. Μην έρχεσαι στο κατάστημα. Μπε στο e-banking. Μπε στην ηλεκτρονική τράπεζα. Βάλε εκεί τα στοιχεία σου και μέσα από τρεις ώρες μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες, τα τρία πάντοτε είναι τυχαία, έτσι, τρία και τρία, μπορεί να εγκριθεί το δάνειό σου και να το πάρεις. Τι θα γίνει όμως εάν εσύ που έχεις μία μεσαία, μικρομεσαία επιχείρηση δεν θες να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτεις και η e banking. Δεν μπορείς. Και γιατί δεν μπορείς. Γιατί όπως είπε ο αξιαγάπητος Υπουργός Ανάπτυξης, ο Σπύρος Γεωργιάδης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα πρέπει ή να ενωθούν ή να εξαγοραστούν από μεγαλύτερες. Και ενώ θα έχεις πάρει το δάνειο και θα έχεις δώσει εσύ τα δικά σου τα στοιχεία, τα πολύ προσωπικά στοιχεία, τραπεζικού λογαριασμού, αφήμι, ε, οικονομική σου κατάσταση κλπ. Και 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 τότε δεν θα υπάρχει γυρισμός. Το ζητούμενο όμως είναι ότι όπως είπαμε πριν ο μεγάλος αδελφός δεν σου φτιάχνει μόνο το βιογραφικό σου δεν σου αναγνωρίζει μόνο ούτε καν το πρόσωπό σου αλλά αλλά και κρατήσου τώρα φτιάχνει μία τεχνητή νοημοσύνη την οποία προσέξτε με αυτό που σας διάβασα μέχρι και η Ευρώπη τη φοβάται σκεφτείτε ακούγαμε τα τραγούδια των παπαροκάδων που λέγανε για έναν υπερπολογι... υπερυπολογιστή ο οποίος είναι είναι στην Ευρώπη και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία μας τώρα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια η Ευρωβουλή φοβάται αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη η οποία αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα ελέγχεται από κανέναν, παρά μόνο έναν. Ποια, ποιος είναι αυτός? Μα ο παγκόσμιος κυβερνήτης. Ο οποίος θα διοικεί την παγκόσμια κυβέρνηση. Και γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά ένας παγκόσμιος κυβερνήτης πρέπει να ελέγξει τον κόσμο και πώς μπορεί να ελέγξει το κόσμο ένας παγκόσμιος κυβερνήτης. Γνωρίζοντας το καθένα. Και πώς αυτός ο παγκόσμιος κυβερνήτης μπορεί να επιβληθεί στον οποιοδήποτε απλά πατώντας ένα κουμπί. Γιατί? Γιατί εάν σβηστούν όλα αυτά τα δεδομένα τότε εσύ δεν έχει υπόσταση, δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις τίποτε άλλο παρά μόνο το σώμα σου. Τώρα, κάτι το οποίο πέρασε στα πολύ ψηλά, στα πολύ ψηλά, είναι ότι μέσα σε αυτούς τους νέους νόμους που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ πριν από λίγες ημέρες από τον Μητσοτάκη. Ανακοινώθηκε και ένας νόμος, ο οποίος πέρασε αρκετά στα ψηλά. Αυτός ο νόμος είναι ότι ένας γονιός μπορεί να δώσει χρήματα στα παιδιά του αφορολόγητα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να δώσει και σπίτια στα παιδιά του πάλι αφορολόγητα. Να φέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος έδινε 200.000 ευρώ στο παιδί του παράδειγμα, μέχρι πρότινος θα έπρεπε να πληρώσει 20.000 φόρο. Τώρα, εάν κάποιος πάει να δώσει 200.000, έτσι, δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό όμως γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θα πρέπει να συσσωρευτεί ξανά το χρήμα στις τράπεζες. Μέχρι πριν από λίγο ζούσαμε ακόμα στην εποχή του Capital Control και της τραπεζική κρίση παγκόσμια όπου ο κόσμο τραβούσε από τι τράπεζες Τώρα, με τέτοιου νόμου από τι κυβερνήσει, τα χρήματα θα πρέπει να ξαναεπιστρέψουν πίσω. Αφορολόγητα. Γιατί, γιατί πριν από λίγες μέρες, δείτε πως δένουν όλα, ο Τζεφ Μπέζος, ελληνικής καταγωγής, παρουσίασε το πρώτο ηλεκτρονικό νόμισμα της Amazon. Να θυμίσω ότι τώρα το Δεκέμβριο η Σουηδία θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα πάει σε μια εντελώς σταδιακή κατάργηση των κανονικών νομισμάτων και θα πάει στο e-Corona, σε ένα νέο ψηφιακό νόμισμα που και αυτό θα τρέχει μέσω του ίντερνετ. Έτσι... Το πρώτο λοιπόν αυτό. Το δεύτερο όμως είναι κάτι το οποίο δεν διαβάσατε και δεν είδατε πουθενά. Και ας το πούμε εμείς πρώτοι για να τρέξουν τα γεγονότα έτσι όπως πρέπει να τρέξουν τα γεγονότα. Το ψηφιακό προφίλ της οικίας που μεταβιβάζεις. Αρχικά θα ξεκινήσει έτσι, δηλαδή ότι το σπίτι που μεταβιβάζεις τα παιδιά σου για να μεταβιβαστεί και για να μην πληρώσεις φόρο θα πρέπει να έχει το ψηφιακό του προφίλ. Όπα, μέχρι στιγμής ξέραμε ότι προφίλ έχουμε μόνο εμείς άντε και όποιοι κάνα για τα κατοικίδια τους. Τώρα όμως ψηφιακό προφίλ θα έχουν και οι οικείες, και όχι μόνο οι οικίε και τα μαγαζιά. Τι είναι το ψηφιακό προφίλ. Το ψηφιακό προφίλ αυτών είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του σπιτιού του οποίου μένεις. Δηλαδή συμβόλαια, άδεια, παροχές και τα πάντα όλα που στο ίντερνετ. Σε ποιο ίντερνετ. Στο ίντερνετ 2. Και πού θα συσσωρεύονται όλα αυτά στη τεχνητή νοημοσύνη. Που η τεχνητή νοημοσύνη έχει χτίσει ολονών τα προφίλ μα. Που δεν έχει χτίσει μόνο το δικό μα το προφίλ, αλλά έχει χτίσει ακόμα και το προφίλ του σπιτιού μα και του μαγαζιού μα. Και με ένα πάτημα ενό κουμπιού. Γιατί, γιατί είσαι ανυπότακτος, γιατί γιατί είσαι αντιδραστικό στοιχείο. Γιατί, γιατί πα κόντρα στα σχέδιά του με ένα πάτημα αυτού του κουμπιού του delete. Έτσι. Θα σβήνεται το ψηφιακό προφίλ του σπιτιού σου, θα σβήνονται τα χρήματά σου, θα σβήνεται η ταυτότητά σου, θα σβήνονται όλα. Σε αυτή λοιπόν τη νέα εποχή, στη νέα νέα τάξη πραγμάτων, όπου όλα αυτά ξεκινήσανε με το Great Reset, με το τυράκι που σας είπα και σας λέω πάοντε, με το κορονοϊό, έτσι. Πάμε σε μία νέα νέα σε μία νέα νέα εποχή όπου τα πάντα τα πάντα θα τρέχουν μέσω του ίντερνετ 2 και μιας γιγάντιας πλατφόρμας η οποία όλα αυτά θα, τα, θα μπορεί να τα ενώνει. Ποια μπορεί να ενώνει αγοραπολισία, connected, φίλους δουλειά, σελίδες, το facebook. Και το facebook μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Φυσικά, τα πάντα τρέχουν μέσα από το facebook. Να λοιπόν γιατί το facebook έκανε το δικό του great reset great reset και πλέον τρέχει με ρυθμούς internet 2 μια πάρα 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 πολύ ωραία κατάληξη και επειδή σε κάθε εκπομπή βγάζουμε και από έναν φίλο μας έτσι στη σημερινή εκπομπή ναι. έχουμε τον Βασίλη τον Λαζάρου τι κάνεις Μπιλή πότε καλά εσύ όλα καλά Βλέ, ακούσεις... σε Συγεδίμα, όλους τους ακροατές και θεατές του Joy Discovery στους όλους και στις φίλες και συγχαρητήρια για την πρώτη προσπάθεια που κάνεις και συνεχίζει να κάνεις Ευχαριστούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ακούς αυτά που λέμε για το Great Reset του Facebook και για το Ιντερνετ Φυσικά, φυσικά. Απλά να δώσω τα συγχαρητήριά μου και το στο μου βιβλίο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να δώσω τα συγχαρητήρια στη, στη Μαντζίδου, πιστεύω θα είναι το πρώτο βιβλίο της. Που βγάζει και, και αυτή, θα, και... θα το πούμε αυτό στην επόμενη εκπομπή. Α, δεν το είχε ανακοινώσει. Okay. Ε, δεν πειράζει, και, την επόμενη εκπομπή. Και συγχαρητήρια εσχα, στην πρώτη ατομική προσπάθεια του κύριου Κασταμονίτη στο βιβλίο του. Να είσαι καλά. Βασίλη, πε μα λίγο, γιατί ξέρω ότι και εσύ ασχολείσαι με την έρευνα πολλά χρόνια και όλα αυτά. Πώ σου φαντάζουν όλα αυτά που άκουσε για το great reset του Facebook ή για το Internet 2, κοίτα. Για μένα το θέμα πάει πίσω. Δηλαδή για μένα το μεγάλο θέμα ξεκίνησε ε, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός. Ε, ουσιαστικά μέσω του κορονοϊού ε, δημιουργήθηκε μια, μια ατμόσφαιρα και μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει τον άνθρωπο σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο με την έννοια οποίο, το οποίο δεν ξέρει ποιο είναι πλέον, τι κάνει, που πάει, τι θα κάνει στο μέλλον. Ε, αυτό έχει σχέση και με την επικοινωνία που έχει σχέση με το Facebook. Ε, αλλά η επικοινωνία δεν είναι μόνο το Facebook, είναι ακόμα και τα ταξίδια. Ακριβώ. Που, δε, που, δεν μπορεί κάποιο ε, ανεμβολίαστος ή ακόμα και εμβολιασμένο, ε, χωρί ε, με κάποια διαδικασία να πάει σε κάποια άλλη χώρα που θέλει ε, να επισκεφθεί. Όσον αφορά το Facebook, το, η και αυτά, πιστεύω ότι ίσω πέρα κλασική, ε, τη mainstream εξήγηση, πιστεύω ότι ίσω μπορεί να έχει ένα, mini πείραμα. Ε, γιατί πιστεύω ότι ίσω λόγω του κορονοϊού, του COVID, ε, αυτά τα 1,5-2 χρόνια σχεδόν που πάνε πιστεύω ότι το, που γέμισε το Facebook με κόσμο, ε, ε, λόγω, λόγω έλλειψη επικοινωνία κυρίω, μήπω θέλουν να δουν ε, το πόσο ευθυσμένοι είμαστε στο Facebook. Ακριβώ. Και ε, στην ουσία τι κάνανε ενώ και, το τελευταίο και, διάστημα και δι, και δι, ο κόσμος άρχισε να φεύγει από το Facebook, έτσι. Τώρα, μέσω τη, του κορονοϊού, ο κόσμος ξαναγυρνάει στο Facebook. Ξαναγυρνάει <σ> και, και βάζω τα γέλια όταν μου ναι, λένε ναι, 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 ότι ο Zuckerberg έγασε 7 και το οποίο δεν είναι κανένα ποσό σοβαρό για το Zuckerberg. Το ε, είναι σαν, Εγώ... να χάνουμε, σαν να χάνουμε εμείς 70 ευρώ, βρε. Ε, εμείς... <χε> λιγότερο. Ακριβώ. Όπω επίση γελάω ε, στο Instagram, όπω έχω το Instagram, ε, του influencers, ε, οι οποίοι λέει λεφτά για 6,5-7 ώρε κάτω το Instagram. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο το Instagram να θεωρείται δουλειά ε, ενό σοβαρού και συνειδητοποιημένου ανθρώπου. Είδε όμω το Ιντερνετ 2 που μα οδηγεί εν τέλει. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δυστυχώ παντού υπάρχει καλό και κακό το facebook όπως είπες ναι, έχει κακό, έχει καλό. Αν, αν δεν υπήρχε το facebook όπως είπες και εσύ δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή να έχουμε επικοινωνία ακριβώς. οπότε κάθε εργαλείο είτε είναι του κακού είτε είναι του καλού το χρησιμοποιούμε το, το, το σύμφωνα με, με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και με σκοπούς που εμείς θέλουμε να επιτύχουμε ακριβώς Μπιλή, πες μου λίγο γιατί σιγά σιγά πρέπει να κλείνουμε. Πες μου λίγο ποιο είναι, ποια είναι η δικιά σου συμβουλή προς τον κόσμο τον οποίο μας ακούει. Θα σου πω. Είδαμε είδα στη, ειδικά στην καραντίνα, είδα πλέον τη ζούμε σε ένα ε, κοντινά δυστομικό περιβάλλον, ε, είδα όμως ανθρώπους ε, να έχουν μια... Μια μικρή αφύπνιση. Δηλαδή, ακόμα και ανθρώπου που δεν σου με την έρευνα, θα μου πείσουν πολύ και πήραν από ανθρώπου που είχαν βίντεο και, και πλαστάραν θεωρίε που ήταν για την πλάκα. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Πολλοί από, από αυτού του ανθρώπου όμω, του έβαλε σε μια διαδικασία να σκεφτούν και να διαβάσουν τουλάχιστον περισσότερο. Για μένα λοιπόν, πρέπει, δεν μου αρέσουν ποτέ, δεν ήμουν υπέρ των επαναστάσεων και των μαζικών κινητοποιήσεων, γιατί ποτέ. Από ό,τι έχω δει στην ιστορία, δεν οδηγήσανε πουθενά. Συμφώνουμε. Έχουν οδηγήσει μόνο σε σκοτωμού, σε αίμα Ακριβώς. και σε τίποτα ουσιαστικό. Πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε σαν φιλική εταιρεία, αν μπορώ να το πω έτσι, στην εποχή μα, συνωμοτικά. Σαν το τάγμα τη ζωή. Ακριβώ. Συνωμοτικά. Η οποία είναι κακή λέξη. Μην πα ο κόσμο όταν λέω συνωμοτικά. Ναι. Ε, Χωρί να λέμε τα, τα εσωτερικά προ τα έξω. Γιατί αυτά κάποιοι επειδή θα εκμεταλλευτούν. Ακριβώ, ακριβώ. Έτσι. Και θα τα παρουσιάσουν αλλιώ και ξέρει πολύ καλά εσύ και από την εμπειρία σου και από αυτά που έχει πάρει. Ακριβώ, ακριβώ. Στο, στο GRD που έχει τραβήξει. Ε, Μια και έχουμε και λίγο χρόνο, επίση να πω ότι το, το, GRD για μένα είναι ε, ας πούμε, ο κορυφαίο οργανισμό ερευνητικό και μη στην Ελλάδα που καλύπτει όλα τα θέματα από έρευνα, αναζήτηση, ε, κουλτούρα, ε, αθλητισμό, ε, πολιτισμό, τα πάντα. τη η μάση πάρα πολύ που πας να φτιάξεις εσύ και οι συνεργάτες σου όλοι ε, ένα ελληνικό στυλ National Geographic. Μα αξίζει ότι... νομίζω. Μα αξίζει. Φυσικά μα αξίζει. Μα αξίζει Όχι. εννοώ σαν Έλληνε, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, γιατί Όχι. ακόμα και Όχι. γι' αυτό παρεξηγούμε. Εδώ βγήκε ένα καλό φίλο τη προάλλε τη σελίδα στο Facebook και έλεγε πάλι λέει, βάζετε λέει τον εαυτό σα μπροστά. Ε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Α λέμε εμεί αυτά που είναι να πούμε και α βγαίνουν κάποιοι να λένε ότι βάζουμε τον εαυτό μα μπροστά. Και ε, τον εαυτό μα θα βάζουμε. Όταν... Πρόδρομε, πρόδρομε, με. Είναι, προφαν... Είναι προφανές ότι εσύ θα βγεις πάντα μπροστά. Είσαι το πρόσωπο του GR Discovery. Αλλά πίσω από σένα υπάρχουν άλλα 20-30 άτομα, μαζί κι εγώ, σε Άκριβο. άλλο μετερίζει του GR Discovery, που προσπαθούμε να προσφέρουμε στον κόσμο κάτι το διαφορετικό και κάτι το καλύτερο. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια, αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο όπως έχει ξεκινήσει, πιστεύω ότι θα γίνει ένα τεράστιο οργανισμό ο οποίος θα, θα, προσφέρει ενδιαφέρον, αλλά και, πώ ε, πώς, να το, θέσω, το κίνητρο, και, κίνητρο. Και, 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 κίνητρο σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ασχολεί να κάνουν την αναζήτηση. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με την αναζήτηση για να μπει στο Jet Discovery. Μπορεί να μπει να δει ένα πολύ ωραίο φωτορεπορτάζ. Μπορεί να ακούσει πολύ ωραία podcast, πολύ εκπομπέ. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι γύρω από την αναζήτηση και όλοι πρέπει να είναι ψαγμένοι. Αυτό, αυτό θα έρθει και με τον καιρό. Ακριβώ. Ακριβώ. Λοιπόν... Ε, θέλω να πω και κλείνω mm. ότι δεν είναι κάτι το ελκυστικό, είναι για όλου. Ε, ό,τι παιδεία και ό,τι ερθίσματα ε, ε, έχουν, και μπορούν να διαβάσουν τα πάντα από κάθε πηγή ζωή στο site του GR Discovery. Λοιπόν, Μπίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα σε πούμε, θα τα πούμε, θα πολύ, θα πούμε στην πορεία. Εντάξει, πολύ, μου. έγινε, να, καλή καλά. συνέχεια, γεια συνέχεια, γεια Πώς θα μπορούσε να υπάρχει εκπομπή Ελευθερίας και Δημοκρατίας Αν δεν βγαίνατε εσείς να, να μιλήσετε Λοιπόν, πάω να συνοψίσω για να κλείσουμε Γιατί σήμερα το κάναμε πάνω από μια ώρα Λοιπόν, είπαμε για το facebook Για το great reset του facebook Και για το Ιντερνετ 2. Στην επόμενη εκπομπή, για να μην βγαίνουν πάλι τυπάκια και λένε ότι μόνο τα κακά λέμε και λοιπά και λοιπά, ξέρετε ότι αυτό δεν ισχύει, εμείς λέμε και τη λύση. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, θα είναι το Great Reset του Facebook, το Ιντερνετ 2 και πώς θα αντιμετωπίζουμε και το τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας, να θυμίσω δύο βιβλία το ένα το δικό μου τα απόκριφα του δικτύου της Μήτρας και το πρώτο βιβλίο του Χρήστου Κασαμονίτη ανίποτη ιστορία της ανθρωπότητας μέρος πρώτο όπου από Δευτέρα τα προπαραγγέλνετε σπάτε τα τηλέφωνα το τηλέφωνο είναι από κάτω μου Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 8 έτσι σπάτε τα τηλέφωνα Όποιος θα προπαραγγείλει και τα δύο θα έχει ένα συλλεκτικότατο δώρο αποκλειστικά από εμένα που έχει σχέση με το τάγμα της ζωής. Έτσι, 10 ευρώ το κάθε βιβλίο για όσους, για όσους δεν είναι μέλη, 8 ευρώ το κάθε βιβλίο για όσους είναι μέλη. Και οι τρεις πρώτοι οι οποίοι θα πάρουν τηλέφωνο και θα είναι από την Θεσσαλονίκη, θα πάρουν και τις τρεις μαγικές προσκλήσεις για την Τετάρτη τη μεγάλη μας εκδήλωση στο Θέατρο Κήπου στις 8 η ώρα. Πάμε να κάνουμε χαμό, πάμε να κάνουμε τζερτζελέ, γιατί όταν φωνάζουμε σημαίνει ότι ζούμε. Να είστε καλά και τα μάτια πάντα ψηλά. Καλό σας βράδυ.